Την αγανάκτησή τους για ακόμα μία φορά εξέφρασαν οι αγρότες σε ενημερωτική συνάντηση στο Ηράκλειο με θέμα τις ζημιές και την ασφάλιση του πρωτογενούς τομέα στην Κρήτη, παρουσία του Αντιπροέδρου του ΕΛΓΑ, Νικολάου Δούκα. Ο οργανισμός είναι ένας ασφαλιστικός οργανισμός που ανήκει στον Έλληνα παραγωγό. Βρίσκεται εκεί σε περιόδους κρίσης, σε περιόδους ζημιών, ώστε να μπορεί να τον βοηθάει να επιβιώνει και να επανεπενδύει. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορα ζητήματα, βελτιώσεις και κινήσεις που κάνουμε έτσι ώστε από τη μία μεριά στον έναν άξονα να αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητα, η οποία όπως είπα είναι πολύ έντονη, και από την άλλη μεριά να προχωρήσουμε στην αναμόρφωση του κανονισμού. Ερωτήματα και παρατηρήσεις έπεσαν στο τραπέζι, ενώ στο επίκεντρο τέθηκε το αίτημα για τροποποίηση του ισχύοντος κανονισμού, ο οποίος, όπως τονίζουν οι εκπρόσωποι των αγροτών που παρευρέθηκαν στη συνάντηση, αδικεί σε πολλά σημεία τον κρητικό παραγωγό. Είναι ένας κανονισμός που είναι δυσλειτουργικός, είναι ένας κανονισμός που φτιάχτηκε το 2011 επί κυρία Μπατζελή, είναι ο κανονισμός που πρέπει να διορθωθεί, είναι ο κανονισμός που έχει μεγάλες αδικίες, ειδικά στους ελαιοπαραγωγούς της Κρήτης, και αυτός ο κανονισμός θέλει διόρθωση για τη νέα ΚΑΠ. Ο αντιπρόεδρος του ΕΛΓΑ συμφώνησε ότι αυτός ο κανονισμός πρέπει να αλλάξει. Θα πρέπει ο ΕΛΓΑ να διώξει από πάνω μας την αμφισβήτηση που έχουμε απέναντί του, το αν χρειάζεται όντως να είμαστε ασφαλισμένοι σε αυτόν τον οργανισμό, αν είναι χρήσιμο προς όφελός μας, γιατί εμείς έχουμε οδηγηθεί σε ένα αδιέξοδο χωρίς ανταπόκριση απέναντι στις προκλήσεις της εποχής, χωρίς αποτελέσματα. Η θερμοκηπιακή καλλιέργεια δεν είναι υποχρεωτικό στο να ασφαλίζεται στον ΕΛΓΑ. Ζητήσαμε λοιπόν εμείς από τον Αντιπρόεδρο να δοθούν αυτά τα κίνητρα για να μπορούμε και εμείς να είμαστε ασφαλισμένοι, να έχουμε δηλαδή αυτό το πλεονέκτημα της ασφάλισης και της σιγουριάς. Δώρο άδωρο χαρακτήρισε από μεριάς του Αντιπρόεδρος του ΕΛΓΑ την αλλαγή του κανονισμού χωρίς τη διασφάλιση πόρων, ενώ παράλληλα τόνισε πως θα πρέπει τα βλέμματα των αγροτών να είναι στραμμένα στην προστασία της παραγωγής. Υπάρχουν προγράμματα που σε επιτρέπουν να προστατεύσεις την καλλιέργειά σου περισσότερο. Αν πραγματικά θες να καλλιεργείς, αν πραγματικά θέλουμε να έχουμε προϊόντα για εξαγωγή, αν είναι να λέμε να βρέξει, να καταστραφεί το προϊόν, να αποζημιώσει ο ΕΛΓΑΣ, αυτό νομίζω δεν είναι το ζητούμενο. Τέθηκαν θέματα που αφορούν προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε σχέση με τις αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ καλή κουβέντα και συζήτηση. Κάθε δυνατή προσπάθεια καταβάλει ο ΕΛΓΑ, σύμφωνα με τον κύριο Δούκα, για να καλυφθούν ήδη υπάρχουσες ζημιές που άφησε πίσω της μία χρονιά με αρκετά ακραία καιρικά φαινόμενα, την ώρα που οι συνθήκες έχουν γίνει πιο δύσκολες εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.